Τώρα βλέπω τις φωτογραφίες από το γάμο σου και πραγματικά χωρίς να είμαστε φίλες, μου άρεσε τόσο πολύ ο γάμος σου, αυτή η αγάπη που είδα στους δυο σας, μέσα από τα social που σε είδα. Ναι, ήταν πολύ αγαπησιάρικο όλο, με πολύ, πολύ ωραίους και κοντινούς μας ανθρώπους. Πόσο ναι. καιρό, νομίζω πολύ ότι... Πολύ λίγο. Πολύ γρήγορα η πρόταση γάμου έγινε στους μήνες, επάνω. Πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε μέσω της... Μαρίνα Ασλάνογλου, της κουμπάρας μου και του Δήμου του Πέπα, του σύζυγου του, που μας παντρέψανε κιόλας, και του Βασίλη του Μπουζιώτη, να είναι καλά εκεί που είναι. Και έτσι έγινε η πρώτη επαφή. Και από το πρώτο ραντεβού ένιωσε εσύ? Ναι. Πεταλουδί, έτσι, κάτι. Ήταν αυτό και ήταν πολύ έξυπνος και στο δεύτερο ραντεβού άρχισε να μου αναλύει και τα υποκριτικά μου. Δημοσιογράφος τώρα να αναλύει τόσο είχε, καλά. Σε είχε παρακολουθήσει καλά. Ναι, παιδί μου, και είναι γατώνει. Και εκεί λέω, ξέρεις, είχα γοητευτεί ήδη, εκεί άρχισα να νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει επί της ουσίας στα πράγματα. Παπ, ήξερε τι ήθελε, ήξερε ότι αυτό ήταν άμεσος, ήταν φοβερά γοητευτικός και είναι βέβαια. Είναι, ναι, και έξυπνος και πολύ καλός στη δουλειά του. Ακριβώς, και όταν θαυμάζεις κάποιον είναι το πιο σπουδαίο πράγμα σε ένα ζευγάρι. Νομίζω ότι η σχέση τελειώνει όταν πάψει κάποιος να θαυμάζει τον άλλον. Και από το δεύτερο ραντεβού που έμεινα στο Μάνο, δεν έχουμε μείνει χώρια... Από το δεύτερο ραντεβού έμεινε σπίτι του? Ναι, ναι. Έλα ρε εσύ. Ναι. Εντάξει, ήμουν και 42 χρονών πια, 41-42 δηλαδή. Είμαστε στην ίδια ηλικία με τον Μάνο, είμαστε του 76. Ξέραμε τι θέλαμε, ξέραμε τι αυτό πια. Από εκείνη τη φορά δεν έχουμε μείνει χώρια, εκτός επαγγελματικών ταξιδιών και τα λοιπά. Δεν έχουμε μείνει χώρια από την Εγώ δεύτερη διάβασα φορά. Ότι έκανε την πρόταση γάμου αφού πήρε έγκριση από τις κόρες και ήταν και οι κόρες. Εννοείται. Εννοείται, στην πρόταση, μου την έκανε στα γενέθλιά μου, την έκανε έκπληξη. Αλλά την έγκριση την είχε πάρει από τα κορίτσια. Τα κορίτσια φυσικά. Πόσο ήταν όταν παντρευτήκατε? Ήτανε, τώρα η μεγάλη είναι στα 16, είχε και γενέθλια χθες η Κωνσταντίνα. Να τη χαίρεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σιδώρα είναι 11, παντρευτήκαμε το 18. Ήταν ναι, στη φάση ήταν στην εφηβεία, αυτή. Οπότε στην εφηβεία, βέβαια, και για τα κορίτσια με τον μπαμπά που έχουν μια σύνδεση άλλη. Είναι άψογες γιατί έχουν μια έχουν κάνει καλή δουλειά. Μάνα. Όλοι. Και η μαμά και ο μπαμπάς. Και έχουμε πολύ καλή σχέση με τη Μαρία. Και έναν καταπληκτικό μπαμπά που σε αυτό οφείλεται και η συμπεριφορά των παιδιών και η σχέση μαζί τους. Μου λένε και εγώ, φυσικά και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ τα παιδιά. Δηλαδή ήμουν πολύ άνετη από την αρχή ότι δύο παιδιά. Τίποτα. Είμαστε κολλητές φίλες, τις λατρεύω και είμαστε όλοι έτσι μια οικογένεια. Πες μου κάτι. Έχετε πολύ διαφορετικά προγράμματα με τον σύζυγό σου. Τον βλέπω πολύ νωρίς στο Open. Εσένα η ηθοποιή είναι ακριβώς το ανάποδο. Άλλα ντάλα της παρασκευής. Πώς τα καταφέρνετε, πού συναντιέστε? Κοίταξε, τώρα επειδή δεν έκανα θέατρο και έκανα γυρίσματα, ήταν πιο ήπια τα πράγματα. Είχαμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν ήταν μόνο αυτό, το τρεις τίνα, ο Μάνος ξυπνάει τρεις. Αλλά κοίταξε, νομίζω Μαρία, ότι όταν θες θα καταφέρνεις. Ή θα πεις ότι αυτή την περίοδο θα κάνουμε υπομονή, γιατί μας συμβαίνει και αυτό. Θα βλεπόμαστε το Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε υπομονή, γιατί τώρα είναι, του Μάνου είναι πολύ σκληρό. Είναι 3 ώρα το νωρίς. Πρωί, έτσι, δεν είναι ούτε 5, ούτε 6, ούτε 7. Κάνεις υπομονή και έρχεται η στιγμή που αυτό... Αλλά νομίζω ότι τα τώρα έχει και τις εκλογές μπροστά του που τώρα... είναι μεγάλη. Γλέντια. Τώρα γλέντια. Είναι αλήθεια ότι σε εκνευρίζει που δεν μαντεύει τα ρούχα πάρα του. Πάρα πολύ. Τώρα με εκνεύρισες που μου το πες. Δηλαδή μπαίνει, βγάζει παπούτσια στην πόρτα, σακάκι ναι, πιο τώρα, κάτω. Τώρα μετά από κάποια χρόνια που το συζητάμε σε εισαγωγικά, έχει συμμορφωθεί λίγο. Αλλά είναι το αυθόρμητο έργο που το έχουν. Μιλάω με τις φίλες μου και μου λένε, α, και εμένα. Οι περισσότεροι. Καλή, ναι. Ποιος είχε έρθει? Ο Πάτρας. Είχε έρθει εδώ και μας έλεγε ότι στο σπίτι του έτσι μπαίνει. Έτσι. Ρωτήσαμε ναι, και τα παιδιά είναι εδώ. Νομικό, και είναι. Όλοι, παιδιά μου, δεν είπατε και εσείς τα ίδια κάνετε σπίτι σας. Τι να κάνουμε, πρέπει κανείς, να το αποδεχτούμε. Δεν ακούω ναι, δεν ακούω. Ναι, πείτε καλέ ναι, νομίζω ότι λέω ψέματα. Είναι. Όχι, εντάξει. Έτσι κάνουν όλοι. Ναι. Δεν το λέω για να θώσω όχι, το σύζυγό σου. Έτσι κάνουν όλοι. Είναι το δεδομένο. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι άντρες. Και μιλάω για τους άντρες. Τους είναι πιο εύκολο, νομίζω. Έχω αυτή την αίσθηση. Που είναι μη μου άπτου και αυτό σπάνι, και να μαζέψουν. Σπάνι. Εγώ δεν έχω και την άλλη ψυχοπάθεια. Θέλω να είναι. Δεν μπορώ να κάτσω σε ένα χώρο που δεν έχει τάξη. Όχι τόσο η καθαριότητα. Στη σειρά, θέλω μη στραβώσει κάδρο. Ρε παιδί μου, ναι. Αφού μου παίρνει αυτό και μου το κάνει, κοιτά. Και μου το κάνει πιο εκεί και βρίζομαι. Καλά, έτσι μια φίλη με τον άντρα της τσακωνόντουσαν γι' αυτό. Ως που ένα βράδυ, γιατί αυτή θέλει το βράδυ να είναι και στο κομμωδίνο. Έτσι. Εντάξει, όλα, μην κουνηθεί. Όχι τόσο, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια εικόνα που μπορώ να κάτσω. Έχω αυτό το προβληματάκι. Μόνο.
Πολλά προβλήματα έχω, εντάξει. Μαζί με, το Μάνο, όχι, πώς, δεν έχουμε. Εκείνος τι παράπονο έχει από σένα. Ενώ παράπονο. Ότι ξέρεις... αγχώνομαι πάρα πολύ, το οποίο το έχω και εγώ παράπονο από μένα. Ότι είμαι πολύ αγχωτική και αυτό μπορεί να τον τρελάνει. Το και έχει δουλέψει. Δίκιο. Το δουλεύω, κάνω ψυχοθεραπεία πάρα πολλά χρόνια και το δουλεύω. Και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω. Αισθάνεσαι ότι το βλέπεις, το παρακολουθείς, το αντιμετωπίζω όσο μεγαλώνω και μαθαίνω τον εαυτό μου και από τη ζωή και από την ψυχοθεραπεία. Οπότε, ναι, το παλεύω, αλλά είναι και εμένα το μεγάλο μου βασανιστή.